Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για τη σειρά Έρωτας Φυγάς. Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια και τελευταία επεισόδια της σειράς, ο Ιάσονας με τον Μιχάλη κανονίζουν να πάνε στην Αθήνα για να πάρουν πόρισμα από νευρολόγο, ώστε να τύχει ευνοϊκότερης μεταχείρισης η Νάντια στη δίκη που θα γίνει για τη δολοφονία του Σοκράτη. Η είδηση για τον επικείμενο ερχομό του Ιάσονα στην Αθήνα προκαλεί μεγάλη αναστάτωση στο σπίτι της Κηφισιάς, αφού εκεί σκοπεύει να μείνει. Η Μαριέτα και ο Στέφανος, με τη βοήθεια του Θύμιου και της Άννας, αναζητούν μια άλλη προσωρινή κατοικία, αλλά και τρόπους να καλύψουν τα ίχνη τους. Και αυτό δεν είναι εύκολο, καθώς πια το σπίτι στην Κηφισιά κάθε άλλο παρά εγκαταλειμμένο δείχνει. Η πίεση και η αγωνία που νιώθει η Μαριέτα επιδεινώνουν τους πονοκεφάλους της και όπως είναι φυσικό η κατάστασή της προβληματίζει τον Στέφανο. Ο γιατρός την παροτρύνει να κάνει περαιτέρω εξετάσεις για να δει τι συμβαίνει. Πίσω στο Κιάρι όμως η Άρτεμις αντικαθιστά και επίσημα το Μιχάλη στη διεύθυνση του νοσοκομείου. Γεγονός που δεν αρέσει καθόλου στην Ευγενία. Λίγο πριν από το ταξίδι του, ο Ιάσονας μαθαίνει ότι ο τάφος του πατέρα του βεβηλώθηκε από αγνώστους. Ορκίζεται να βρει τους ενόχους, χωρίς να υποψιάζεται βέβαια πως εκείνοι βρίσκονταν πιο κοντά από όσο θα περίμενε. Την ίδια ώρα, η κρίση της Αλεξάνδρας αυξάνονται και το μόνο που την ηρεμεί είναι οι κουβέντες της με τον Μάρκο. Και καθώς η ψυχολογική της κατάσταση ολοένα και χειροτερεύει, αποφασίζουν να την πάνε στην Αθήνα για εξετάσεις. Ενώ παράλληλα η Μαριέτα εξακολουθεί να αγωνιά για το αν θα μείνει στο σπίτι της Κηφισιάς. Ο γιος της και ζητά από το Φάνη να κάνει ό,τι περνά από το χέρι του, ώστε να αλλάξει τη γνώμη του Ιάσονα και να πάνε τελικά σε ξενοδοχείο. Οι γυναίκες στο Κιάρι περνούν δύσκολη και τρομακτική νύχτα, την ώρα που ο στρατής μπλέκεται σε μια βρωμοδουλειά του Κοντογιάννη. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!